Φίλες και φίλοι, εδώ έχουμε μία καρκάσα από πουλερικά, όπου δείξαμε στο βιντεάκι επεξεργασία πουλερικών, την οποία αυτή τώρα θα κάνουμε ένα ζωμό. Ένα μέρος και ένα άλλο μέρος θα γίνει μία σούπα. Φίλες και φίλοι, όπως δείξαμε παραπάνω, έχουμε το ζωμό από τα πουλερικά, που έχουμε τη δυνατότητα να τον εκμεταλλευτούμε, να το μαγειρέψουμε, να το βάλουμε σε διάφορες παρασκευές, αλλά και αν μας περισσέψει ή επίτηδες στοχευμένα, μπορούμε να κάνουμε ένα ζουμό πουλερικών, να το βάλουμε σε παγοκυψέλες στην κατάψυξη και να το χρησιμοποιούμε. Θα είναι δική μας σπιτική ζωμή. Το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Όταν το δοκιμάσετε θα το καταλάβετε κι εσείς. Σε ένα blender βάζουμε διάφορα αρωματικά λαχανικά, καρότο, πράσο, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊδανό, δύο φύλλα σέλινο. Τώρα για το κοτόπουλο θα βάλω και λίγο μουστάρδα. Θα βάλω λίγο ζωμό μέσα και θα τα χτυπήσω. Στη συνέχεια θα τα βάλουμε σε ένα μικρό κατσαβλάκι, ένα μπρίκι με το ζωμό, να τα δώσουμε μία βράση και θα τα βάλουμε στις κυψέλες, όπου θα το δούμε. Στο ζωμό πουλερικών θα βάλω λίγο ξηρή ρίγανη, 2-3 κουλαράκια φρέσκια και θα βάλω και χυμό πορτοκάλι. Όλο αυτό το μείγμα θα δώσει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Και τα αλεύουμε. Μέσα στο blender συμπληρώσαμε και λίγο ζωμό από το κοτόπουλο μας για να το βοηθήσουμε στην περιστροφή και να μην ζορίζεται. Αδειάζουμε το μείγμα μέσα στην κατσαρόλα. Συμπληρώνουμε λίγο ζωμό, γιατί είχαμε βάλει και μέσα. Θα περιμένουμε να πάρει βράση, 2-3 λεπτά, και μετά θα το τοποθετήσουμε στις παγοκυψέλες. Έχουμε κατεβάσει το ζωμό, βλέπουμε ότι έχει πάρει βράση και είναι έτοιμος για τις παγοκυψέλες. Εδώ πέρα είναι οι παγοκυψέλες από το ζωμό μόσχου, όπου τις ξεφορμάρουμε. Τις βάζουμε σε ένα ταπεράκι, ξαναβάζουμε στην κατάψυξη και μπορούμε, είναι η έτοιμη κίβη ζωμή που έχουμε κάνει δική μας. Αυτή είναι μοσχάρι. Εδώ έχουμε το κοτόπουλο. Σε άλλο βιντεάκι θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε και από ψάρι. Σε κάθε παρασκεύασμα δεν θα βάζετε έναν, γιατί αυτός είναι φυσικός ζωμός. Θα βάζετε 2, 3, 4. Δεν το φοβάστε, είναι ένα φυσικό παρασκεύασμα. Ένα δικό σας παρασκεύασμα. Φίλες και φίλοι, μόλις είδαμε πώς μπορούμε να κάνουμε τους δικούς μας σπιτικούς ζωμούς. Ζωμούς χωρίς συντηρητικά, χωρίς τίποτα. Μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε άφοβα, σε παιδικά μενού, σε δικές μας παρασκευές, ρύζια, λαχανικά, κρέατα, οτιδήποτε. Τη φαντασία μας να επιστρατεύσουμε και θα βρούμε πολύ καλές λύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μην ξεχνάτε, ραντεβού πάντως στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο, στο μονοπάτι των γεύσεων. Θα είμαι εκεί για σένα. Ευχαριστώ.